Υπάρχουν παννομοιότυπες προσεγγίσεις όσον αφορά τα, τα κεντρικά ζητήματα που έχουν μπει και εισηγητικά και από τις τοποθετήσεις όσων έχουν ακουστεί ως τώρα. Ε, ένα πράγμα, κατά τη γνώμη μου, ε, έχει σημασία αυτή την περίοδο και μπροστά στις συζητήσεις που θα ανοίξουμε στους χώρους δουλειά και μπροστά στις γενικές συνελεύσεις και μπροστά στις συνεδριάσεις των διοικητικών συμβουλίων κατά τη γνώμη μου έχει μία αξία να προσέξουμε και να προσπαθήσουμε να μην μπούμε σε μία συζήτηση γύρω από αριθμούς. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός χθε στη συνέντευξή του, όταν ρωτήθηκε για το ασφαλιστικό, ήταν πολύ συγκεκριμένος και κοφτός στο εξή. Θα είναι ένα απλό και δίκαιο ασφαλιστικό, μη με ρωτάτε για αριθμού. Δηλαδή δεν αναφέρθηκε ούτε σε νούμερα ούτε σε υπολογισμού. Νομίζω και εμείς σε αυτή τη ρότα πρέπει να βαδίσουμε, να εστιάσουμε στην πολιτική πλευρά και στον πυρήνα του ασφαλιστικού νομοσχεδίου. Όταν θα έρθει και θα έχουμε χειροπιαστά τα άρθρα, θα έχουμε όλο το χρόνο και τα στοιχεία να συζητήσουμε πάνω στους συντελεστέ αναπλήρωσης, πάνω στις κλάσεις, πάνω στα όρια ηλικία, τι συντάξει, τι χάνουμε, τι χάναμε, την αρχιτεκτονική με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου κτλ. Νομίζω όμως, συνάδελφοι, ότι πρέπει να εστιάσουμε ε, στο ένα και μοναδικό που δεν είναι νέο, γιατί το έχουμε δουλέψει τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ήρθε ο καιρός τώρα και μιλάω για τους τρεις πυλώνες, μιλάω για την εισχώρηση της ιδιωτική ασφάλισης μέσα στο ασφαλιστικό σύστημα, για τα επενδυτικά προγράμματα και τη μετατροπή των επαγγελματικών ταμείων σε εξορισμού χρηματοστηριακούς φορείς, και στην ίδια την υπονόμευση του δημόσιου χαρακτήρα της ασφάλειας όπως το γνωρίζουμε σήμερα και τις αντίστοιχες εγγυήσει που, που αυτό παρήχε. Αν θέλουμε να εστιάσουμε σε δύο πράγματα τα οποία είναι κραυγαλαία αυτή την περίοδο συνάρτητα και μπορούν να τροφοδοτήσουν και τη συζήτηση ε, κατά τη γνώμη μου ε, με τους εργαζόμενους και με τα σύμμαχα στρώματα κτλ έχει να κάνει κατά τη γνώμη μου με το λέμε, δηλαδή υπόθηκε και από την εισήγηση και από τοποθετήσει ότι χάνεται το κοινωνικό χαρακτήρα ασφάλισης, μετατρέπεται σε προσωπική υπόθεση και να προσθέσουμε συνάδελφοι και το ατομικό ρίσκο. Γιατί γίνεται πολλή κουβέντα γύρω από τη λέξη επένδυση και επενδυτικό προϊόν. Και εδώ πρέπει να το απαντήσουμε, συνάδελφοι. Γιατί η αντίστοιχη κυβερνητική προπαγάνδα και των εργοδοτών λέει τι σήμερα. Είστε κινδυνολόγοι, είστε υπερβολικοί, έχετε ιδεολειψίες. Πουλάει αυτό γενικά ότι προσεγγίζουμε δηλαδή το ασφαλιστικό από μια ιδεολειπτική ε, ε, ματιά. Εισηγητικά η Γιώτα είπε για το παράδειγμα χαρακτηριστικά του επαγγελματικού ταμείου στα ελληνικά χρηματιστήρια ένα ταμείο που πριν ένα μήνα το ενέκρινε το καταστατικό του ίδιου Μηταράκη. Και έχουμε και εμπειρία από άλλα 4-5 επαγγελματικά ταμεία. Το εύκολο, συνάδελφοι, είναι να πούμε ναι, ότι ε, υπάρχει προκαθορισμένη εισφορά, υπάρχει ακαθόριστη παροχή. Το ζήτημα, συνάδελφε, κατά τη γνώμη μου, είναι να πιάσουμε το ζήτημα της επένδυσης και αυτό να ανοίξουμε στους εργαζόμενους και να το προσεγγίσουμε το ζήτημα μέσα από την ίδια την αστική πολιτική οικονομία, όχι μέσα από μια μαρξιστική ματιά και ανάλυση. Ποια επένδυση, συνάδελφοι εγγυάται το κέρδος. Σε ποιο κοιτάπι, σε ποιο βιβλίο της αστικής πολιτικής οικονομίας επένδυση έχει μόνο, θετικά, ε, μόνο πλευρές. Πού σου εγγυάται ότι δεν θα υπάρχει χασούρα. Σήμερα το πρωί διάβαζα συνάδελφοι για το Έολος Κεντέρης. Μια επένδυση της ΝΕΛ που σαπίζει στην Ιταλία. Αναφέρθηκε εδώ για το Τσμέδε, στο στο κεφάλαιο της Τράπεζας Αττικής. Άλλα 17 εκατομμύρια έχασε και η ΔΑΠ από αυτή την επένδυση. Επενδύσεις ήταν τα Ολυμπιακά κίνητα και τα Ολυμπιακά έργα που ρημάζουν. Επένδυση, συνάδελφοι, ε, μπορούμε να βρίσκουμε σε κάθε κλάδο και σε χρηματιστηριακές φούσκες. Στον κλάδο μας που υπάρχει φωλή φωλή. 167 λέει, εκατομμύρια επένδυση, 90 εκατομμύρια ήταν η χασούρα. Όταν λοιπόν προσεγγίζεις ένα προϊόν με όρους τζόγου, είναι προφανές ότι θα παίζεις και με τη χασούρα. Και εδώ δεν μιλάμε ότι ρισκάρεις, γιατί μιλάμε, συνάδελφοι, για τζόγου. Και δεν είναι ένα λαχείο ή ένα στίγμα που θα παίξει ε, για τη χαρά του παιχνιδιού ή για το καλό του χρόνου να παίξει 21 τα Χριστούγεννα. Εδώ ρισκάρει, συνάδελφοι, τους κόπους μιας ζωής. Και αρκεί μία μόνο στιγμή αυτά να γίνουν αέρα κοπανιστό. Έτσι κι αλλιώ μιλάμε για νοητό κεφάλαιο, δεν μιλάμε για, πρακτικά, για πραγματικά αποθεματικά. Και έχουμε παραδείγματα αρκετά. Μόνο εδώ η εμπειρία του χρηματοστηρίου τα προηγούμενα χρόνια είναι αρκετή για να δείξει πώ εξανεμίζονται περιουσίε. Και το δεύτερο, κατά τη γνώμη μου, συνάδελφοι, το έχω φέρει και γραπτά αυτό. Γιατί λες εσύ διάφορα τέτοια και αυτοί θα σου πούνε ναι, ναι Παρόλο που οι ίδιοι το παραδέχονται, γι' αυτό μιλάνε και για ε, πλευρέ ε, και όρου ε, χαμηλού, μεσαίου ή υψηλού ρίσκου. Αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι δηλαδή πολύ καθαρά ε, τι πλευρέ του τζογαρίσματο. Α αφήσουμε συνάδελφοι λοιπόν εδώ, εφόσον είμαστε κινδυνολόγοι εμεί, και επειδή αναφέρθηκε ω παράδειγμα και από τοποθετήσει, ο σύλλογο Ζημιοθέντων τη ασπή πρόνοια. Οι ασποί, ε, συνάδελφοι, πριν 10 χρόνια μέσα από τις στήλε ε, τις οικονομικές και τα επενδυτικά φυλάδια και όλα αυτά, παρουσιαζόταν ως ένας όμιλος με δυναμική. Ο πιο δυναμικός όμιλος που κατήχε τη δεύτερη θέση στην ασφαλιστική αγορά. Και μετά από τρεις μήνες, συνάδελφοι, έκανε κράχ. Και ο Σύλλογος, λοιπόν, ζημιοθέτων, τι λέει, οι ζημίε δεν ήταν μόνο οικονομικέ, αλλά είχαν δραματικό κόστο σε ανθρώπινε ζωέ και σε ανίκαιστε βλάβε υγεία. Αυτέ είναι επιστολέ που έχουν στείλει στην πολιτική ηγεσία και σε κάθε κυβέρνηση αυτά τα δέκα χρόνια μέχρι και σήμερα. Δεκάδε χιλιάδε ασφαλισμένοι είναι εκτό πινάκων δικαιούχων παρά το γεγονό ότι κανεί δεν αμφισβητεί την ύπαρξη των συμβολέων του. Τρίτον, χιλιάδε ασφαλιστήρια έχουν αποκλειστεί ω μη ασφαλιστικά προϊόντα τη στιγμή που η αγορά διέθεται και διαθέτει από άλλε ασφαλιστικέ εταιρείε ίδια προϊόντα. Χιλιάδε συμπολίτε μα σύρονται στι δικαστικέ αίθουσε υποβαλλόμενοι σε ματηρέ οικονομικά και εξωθενωτικά ψυχοφθόρε διαδικασίε για να διεκδικήσουν τι, δηλαδή το αυτονόητο. Τα λεφτά που χάσανε. Αυτά που εμεί υποτίθεται σήμερα, αυτά που ανοίγουμε και κινδυνολογούμε. Και το χειρότερο, συνάδελφοι, οι τράπεζε απειλούν με κατασχέσει πρώτη κατοικία στου κατόχου δανειακών συμβάσεων με εγγύηση κεφαλαίου. Και φέρνω την ασπίσω παράδειγμα, γιατί είναι ντόπιο, είναι γνωστό ζήτημα εδώ πέρα. Παγκόσμια αναφέρθηκαν, υπάρχουν και άλλα παραδείγματα με πολύ πιο εκοφαντικέ συνέπειε. Νομίζω, συνάδελφοι, και κλείνω με αυτό. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Ε, οι εργαζόμενοι κάηκαν στο χυλό, στου άναρχου νόμου τη αγορά, στι φούσκε που όλε οι κυβερνήσει υπηρετούν με ευλάβεια και όλα καταλαβαίνουμε ότι υποτάσσονται στο ρίσκο. Μετατρέπουν του εργαζόμενου σε τζογαδόρου που επενδύουν τους κόπους μιας ζωής και ρισκάρουν τα γυρατιά τους και τα χρήματά τους σε χρηματιστηριακές λοταρίες. Νομίζω, συνάδελφοι, και επειδή υπόθηκε από όλες τις τώρα, το ασφαλιστικό είναι νήμα που δένει τα πάντα, είναι νήμα που ε, δένει την ελαστική σχέση εργασίας, την ευελιξία, τους μισθούς καθώς καθορίζονται από αυτές, την ανεργία, μια σειρά τέτοιες πλευρές και κύρια την υγεία. Που αν ανοίξουμε, συνάδελφοι, το ζήτημα τη υγεία, και καλό θα ήταν να υπάρχει και μια τοποθέτηση από του συναδέλφου όσον αφορά τα αντίστοιχα προϊόντα των ιδιωτικών εταιριών στην υγεία, είναι μεγάλο κεφάλαιο και δείχνει με τον πιο ε, καθαρό τρόπο το άγριο καθεστώ και του ασφιχτικού όρου που αυτέ βάζουν.